Καλησπέρα. Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 και πάμε στο δεύτερο vlog της μέρας, το οποίο έχει ένα πολύ ουσιώδες ερώτημα. Να κάνεις παιδιά ή να μην κάνεις? Μόνο εμένα μου θυμίζει το to be or not to be, το σεξπυρικό. Πάω στην επιστολή. Καλησπέρα σας. Είμαι γυναίκα και είμαι 27 χρόνων. Καλησπέρα. Εντελώς τυχαία έπεσα πάνω σε κάποια βίντεο σας στο YouTube και σε αντίθεση με άλλα παρόμοια βίντεο αντίστοιχου περιεχομένου, τα δικά σας μου δημιουργούν μια θετική διάθεση. Ίσως γιατί το ύφος σας είναι προσιτό και δεν έχω δασκαλιστικό ύφος. Ευχαριστώ, αγαπητοί. Είδα μόλις το βίντεο για τους ανθρώπους που έλκονται από τα κακά παιδιά και ένιωσα την ανάγκη να επικοινωνήσω. Αυτό το βίντεο το έχεις δει πριν 4,5 μήνες, γιατί τόσο έχει πάει πλέον το διάστημα μέχρι να γίνει ένα mail vlog. Λοιπόν, ενώ άκουγα τον προβληματισμό της κοπέλας που έλκεται από τα κακά παιδιά, αναρωτήθηκα τι συμβαίνει με τις γυναίκες που έλκονται από τα καλά παιδιά και τι είναι αυτό που μας κάνει να κολλάμε την ταμπέλα «καλό παιδί». Παρόλο που έχουμε κάνει στον διάμεσο ένα vlog για τα καλά παιδιά, κάνω αυτό το βίντεο vlog γιατί τα ερωτήματα είναι διαφορετικά. Όλοι μας έχουμε προτερήματα και μειονεκτήματα. Άρα πώς μπορείς να πεις με σιγουριά πως κάποιος είναι καλό παιδί? Και αν είναι, γιατί εμένα προσωπικά αυτό δεν με καθησυχάζει και αγχώνομαι και απαιτώ από τον εαυτό μου να είμαι όχι μόνο ανεξάρτητη, αλλά να έχω σχέδια για τη ζωή μου ώστε να μην κρέμομαι από τον σύντροφο ή άντρα μου. Για να μην πλατιάζω και να μην γενικολογώ, θα αναφερθώ στην περίπτωσή μου. Άστα, πάμε τώρα στο ζουμί. Είμαι 2,5 χρόνια με ένα καλό παιδί. Τον αγαπώ πολύ, είμαι ερωτευμένη και μάλιστα τη δεδομένη στιγμή ζούμε μαζί στο εξωτερικό. Γενικότερα, εγώ δεν ασχολούμαι με κακά παιδιά και πολύ καλά κάνεις. Θέλω την ψυχική μου ηρεμία. Ωστόσο, τον τελευταίο χρόνο, όσο είμαι εδώ στο εξωτερικό για σπουδές, σκέφτομαι έντονα πως ίσως να μην θέλω να κάνω παιδιά. Να μην είμαι ικανή να ανταπεξέλθω σε αυτό και ότι πρέπει να είμαι ανεξάρτητη σε όλους τους τομείς και να έχω plan A, B, C, D και E μην πω. Όλο αυτό κυρίως προέρχεται από το γεγονός πως δεν είμαι ανεξάρτητη οικονομικά ακόμα. Και καλό θα ήταν μέχρι να προσαρμοστώ στη χώρα να μην δημιουργήσω τέτοιες υποχρεώσεις. Καλό θα ήταν. Γνωρίζω όμως πως αυτή η ίσως εμμονή μου με τα σχέδια και την ανεξαρτησία πηγάζει από τη σχέση μου με τον πατέρα μου. Δυστυχώς ο άνθρωπος αυτός δεν είναι πατέρας με τη σημασία της λέξης. Δεν είναι παντρεμένος με τη μητέρα μου. Την είχε εγκαταλείψει όταν αρνήθηκε η μητέρα μου να κάνει έκτρωση για 5η φορά όσο ήταν μαζί και γύρισε στη μητέρα μου μόνο όταν εγώ και η αδελφή μου ήμασταν γύρω στα 4 χρόνια. Ο ίδιος από μικρά παιδιά που ήμασταν είχε μονή να κατηγορεί τη μητέρα μου, τη θεία μου, τους γονείς της μητέρας μου για ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς και θεωρούσε πως η μητέρα μου τον παγίδεψε τον σαβικό για τα λεφτά του. Γενικά δεν προσέφερε τίποτα ούτε οικονομικά ούτε ως ηθική υποστήριξη σε μένα και την αδελφή μου μέχρι τα 18 μας, που μας έστειλε σε ένα καλό πανεπιστήμιο και έδωσε τα χρήματα του για το καπρίτσιο μας, έτσι όπως το ονομάζει. Οι επιτυχίες μας ήταν αδιάφορες στον ίδιο, εφόσον δεν επωφελούνταν ο ίδιος οικονομικά. Και πάντα ήταν σχολαστικός στο να επικρίνει λάθη μας, έστω και ανύπαρκτα. Ο άνθρωπος αυτός δεν έδειχνε αγάπη και στοργή και ενδιαφέρον. Μόνο ενδιαφερόταν για τα χρήματα του. Έχει κάνει ξεκάθαρο πως και εγώ και η αδερφή μου είμαστε μόνο οικονομικά βάρη. Η αδερφή μου παντρεύτηκε τον πρώτο που ερωτεύτηκε για να ξεφύγει από τον πατέρα μου, και βλέπω και από τη δική της περίπτωση πως πρέπει να είναι ανεξάρτητη γυναίκα και έχει πολλές πιθανότητες να φάει στραπάτσα σε σχέση με τους άνδρες όταν δεν είναι ανεξάρτητη. Εγώ βρήκα τον τωρινό μου σύντροφο, αλλά είμαι πεπισμένη πως δεν μπορώ να υποστηρίξω τίποτα άλλο πέραν μιας απλής σχέσης. Όσο καλός και αν είναι ο σύντροφός μου, δεν μπορώ να εμπιστευτώ πως θα είναι εκεί για μένα, πόσο μάλλον σε περίπτωση που κάνω παιδί. Αυτό οφείλεται στον πατέρα μου, στο ότι υπήρξε εγκυμοσύνη μέσα στη σχέση που κατέληξε στην έκτρωση, αλλά και στο ότι κάποιους μήνες αργότερα ανακάλυψα πως παρότι ο σύντροφός μου ήταν τόσο καλός,
διατηρούσε ερωτική φύση επαφή με πρώην του μέσω Facebook. Άρα θεωρείς ότι λόγω του πατέρα σου κατέληξες να κάνεις έχτρωση ενώ υπήρξε εγκυμοσύνη μέσα στη σχέση, αλλά μετά από αυτό ανακάλυψες ότι και ο σύντροφος σου, παρόλο που είναι καλός προς εσένα, διατηρούσε σεξουαλική φύση σχέση μέσω Facebook, δηλαδή έκανε sexting με πρώην του από το Facebook. Το συζήτησα μαζί του ήρεμα και μου έδειξε πως δεν θα επαναληφθεί και ως τώρα το τηρεί. Δεν ξέρω αν αυτή η επαφή με πρώην διαγράφει κάθε τι άλλο έχει κάνει για μένα που συνεχίζει και που συνεχίζει να κάνει. Ξέρω μόνο πως σκέφτομαι συνέχεια το ότι πρέπει να είμαι ανεξάρτητη και να μην έχω ανάγκη κανένα. Ειδικότερα στην περίπτωση οικογένειας, έχω μια λίστα με προϋποθέσεις στο κεφάλι μου που είναι μη ρεαλιστικές. Βέβαια από την άλλη, άσχημα πράγματα συμβαίνουν σε όλους μας. Life happens. Ο άντρας μπορεί να εξαφανιστεί, να είναι αδιάφορος, να χωρίσεις, να πεθάνει στο κάτω-κάτω. Επιπλέον, βλέπω πολλές γυναίκες στον κύκλο μου να μην έχουν βοήθεια από τον σύζυγο ή να εκμεταλλεύονται την κατάσταση λόγω οικονομικής κρίσης και η ανατροφή των παιδιών είναι υπόθεση μόνο της μάνας και να κακοποιείται σωματικά και λεκτικά η γυναίκα επιπλέον. Κανείς μας δεν ξέρει τι θα του συμβεί και δεν είναι παράλογο να σκέφτομαι το πώς μπορώ να μεγαλώσω ένα παιδί ανεξαρτήτως από το αν υπάρχει πατέρας ή όχι. Είναι όμως αδύνατο να μπορέσω να έχω όλες τις προϋποθέσεις ώστε να νιώσω πως μπορώ να κάνω οικογένεια. Και πέραν αυτού, αντιλαμβάνομαι πως το όλο σκεπτικό δεν κάνει καλό στη σχέση μου, αλλά ούτε και σε μένα. Έκανα θεραπεία με ψυχολόγο στο εξωτερικό, αλλά δεν μπορώ να σταματήσω να σκέφτομαι πως δεν πρέπει να έχω ανάγκη τον σύντροφο μου ή τον πατέρα μου. Επομένως, αν κάνω παιδί, αναγκαστικά θα πρέπει να βασιστώ στον σύντροφο μου. Δεδομένου αυτού, πιθανόν να μην μου ταιριάζει το να κάνω παιδί, ασχέτως αν θα ήθελα. Ελπίζω να μην σας μπέρδεψα πολύ και ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Δεν με έχεις μπερδέψει εμένα τουλάχιστον. Δεν ξέρω εσάς που ακούτε την επιστολή της φίλης, αν σας έχει μπερδέψει ο τρόπος που τα γράφει. Για μένα είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Έχεις ένα πολύ κακό πρότυπο πατέρα. Ο πατέρας σου, μόνο πατέρας δεν μπορεί να ονομαστεί. Ή μπορεί να ονομαστεί όπως μου γράφετε κάποιοι στις επιστολές σας, πα παύλα τέρας. Ή γράφετε κάποιοι μη παύλα τέρας και κάποιες. Ο πατέρας σου σαφώς δεν έχει πατρικότητα. Είναι απαράδεκτος. Είναι απαράδεκτος. Απαράδεκτος. Πρώτα απ' όλα λες ότι η μητέρα σου έκανε 4 εχτρώσεις ενώ ήταν με τον πατέρα σου και ότι ήταν η 5η εγκυμοσύνη η δικιά σου και έφυγε και την άφησε έγκυο. Τώρα, αν η μαμά σου προσπαθούσε να τον τυλίξει εντός αγωγικών, ή αυτός και τι καθόταν εκεί πέρα και έκανε μια εγκυμοσύνη τη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη. Η γνώμη μου είναι ότι δεν είναι μόνο η γυναίκα που έχει ευθύνη της αντισύλληψης, αλλά και ο άνδρας. Και οι δύο έχουν ευθύνη της αντισύλληψης. Αφού είναι τόσο έξυπνος εντός αγωγικών, πώς τα κατάφερε η μάνα σου να τον τυλίξει. Προφανώς υπήρχε μεγάλη αμφιθυμία εκ μέρους του. Αμφιθυμία σημαίνει και θέλω και δεν θέλω. Και θέλω να κάνω παιδιά και δεν θέλω να κάνω παιδιά. Γιατί συγγνώμη, τώρα να είσαι με μια γυναίκα και να μείνει μια φορά έγκυος και να της πεις δεν θέλω να κρατήσω το παιδί. Δεν θέλω να κρατήσουμε το παιδί. Και να προχωρήσετε στην έκτρωση και μετά να διακόψει σχέση με εκείνη τη γυναίκα. Είναι είσαι εξαιρετικά προσεκτικός ώστε να μην υπάρξει ξανά εγκυμοσύνη εκεί είσαι ξεκάθαρο ότι δεν θες να κάνεις παιδιά. Όταν όμως φτάνεις στις 5 εγκυμοσύνες, μετά φτάνεις και σε 5η εγκυμοσύνη μετά από 4 εκτρώσεις, αν μη τι άλλο έχεις αμφιθυμία, για τον πατέρα σου μιλάω τώρα. Δεν έχω κανένα λόγο και ρόλο να κρίνω τη μαμά σου γιατί ακούω τα πράγματα μόνο από την πλευρά όπως τα εξιστορεί ο πατέρας σου. Δεν μας έχεις πει τι λέει η μητέρα σου. Λες ότι ο πατέρας σου λέει ότι η μάνα σου και η οικογένεια της τον έχουν τυλίξει. Αυτό τον πολύ σπουδαίο άνδρα που έγινε και τέλειος πατέρας. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι ακριβώς συνέβη. Ο πατέρας σου είχε σαφώς αμφιθυμία την οποία εκ των υστέρων προέβαλε πάνω σας. Έκανε αρνητική προβολή, χρησιμοποίησε αυτόν τον μηχανισμό άμυνα, τον αρνητικό, όπως έχουμε μιλήσει και στο πρωινό vlog για του μηχανισμού άμυνα. Προέβαλε πάνω σα την αρνητικότητα που έχει για τη μητέρα σα και σα έκανε να νιώθετε ότι δεν αξίζετε αγάπη. Και σαφώ δεν υπήρχε πατρικό, δεν υπήρξε πατρικό, δεν ήταν πατρικό. Ο ρόλο του πατέρα ποιο είναι.
ο ρόλος του γονιού γενικώς ποιος είναι. Ο γονιός, ο πατέρας, η μητέρα, θα προσέξατε ότι δεν κάνω ιδιαίτερο διαχωρισμό ανάμεσα στα φύλλα, γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν πατεράδες οι οποίοι είναι εξαιρετικοί, εξαιρετικοί και έχουν πολύ τρυφερά και φροντιστικά στοιχεία προς τα παιδιά τους, όπως και υπάρχουν μητέρες οι οποίες είναι πολύ ψυχρές, πολύ απόμακρες και δεν είναι καθόλου στοργικές και τρυφερές προς τα παιδιά τους. Άρα για μένα το στερεότυπο ότι η μάνα είναι μία και ότι η μάνα μόνο λειτουργεί με συγκεκριμένο τρυφερό τρόπο, γονεϊκό τρόπο, δεν ισχύει για μένα. Δηλαδή νομίζω ότι με την κατάλληλη διαπαιδαγώγηση και με την κατάλληλη πνευματική άσκηση και πνευματική απόφαση μπορεί εξίσου ένας άνδρας και μία γυναίκα να είναι καλοί γονείς προς τα παιδιά τους. Ο καλός πατέρας, η καλή μητέρα, ο καλός γονιός είναι αυτός που χαίρεται με τις χαρές των παιδιών του, είναι αυτός που χαίρεται να προοδεύουν τα παιδιά του, είναι αυτός που αγαπά τα παιδιά του επειδή υπάρχουν τα παιδιά του και επειδή είναι τα παιδιά του, είναι αυτός που δεν μετανιώνει με τίποτα για την έλευση των παιδιών του στον κόσμο και είναι αυτός ο οποίος βλέπει νόημα στο να έχει παιδιά και βλέπει νόημα στο να είναι αρρωγός, βοηθός, συμπαραστάτης στην εξέλιξη αυτών των νέων ανθρώπων που με τη δική του συμβολή έχει φέρει στον κόσμο. Δεν μας φταίνε σε τίποτα τα παιδιά μας αν εμείς είμαστε ανώριμοι, ψυχοσυναισθηματικά, αν δεν αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας κλπ. Ούτε εσύ ούτε η αδερφή σου επιλέξατε να γεννηθείτε. Οι γονείς σας επέλεξαν μέσα με αφιθυμία, με πλάγιους τρόπους, δεν ξέρω εγώ με τι άλλο, επέλεξαν να σας φέρουν στη ζωή και οφείλουν, και η μάνα σας και ο πατέρας σας, δεν κάνεις παράπονα για τη μάνα σου, οπότε υποθέτω ότι δεν έχεις παράπονα από τη μητέρα σου, όφειλαν και οι δύο να είναι υποστηριχτικοί, θετικοί προς τα παιδιά τους και ο ένας προς τον άλλο. Το ρόλο αυτό το κομμάτι σε έχει επηρεάσει πολύ αρνητικά. Το κακό πρότυπο πατέρα και σου έχει προκαλέσει και σένα μια μεγάλη αμφιθυμία. Δηλαδή από τη μια θες να κάνεις παιδί γιατί λες σε κάποια φάση και να ήθελα πώς θα έκανα παιδί κάτω από αυτές τις συνθήκες και από την άλλη το λες και η ίδια ότι έχεις βάλει τόσο τόσο αυστηρά κριτήρια στις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρήσεις για να φέρεις ένα παιδί στον κόσμο, που το θεωρείς απίθανο να το κάνεις αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θες να σου μιλήσω λίγο σαν μια μάνα που έχει τύχει να μεγαλώσει τα παιδιά της σχεδόν μόνη της. Όταν έφερα τα παιδιά μου στον κόσμο, ήμουν εξαιρετικά μικρή, εξαιρετικά ανόημη, ανώριμη και εξαιρετικά ανόητη. Αν διαβάζεις το βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά», καταγράφω εκεί πέρα την εμπειρία. Και στο βιβλίο μου το καινούριο «Το ψυχολογικό πόλεμο», μπορεί κάποιος άμα το διαβάσει να καταλάβει πως κατέληξα στο να γίνω τόσο μικρή μάνα. Παρέσυρα σε όλη μου αυτή το venture, θα λένε στα αγγλικά, σε όλη μου αυτή την προσπάθεια, την επιδίωξη, παρέσυρα και τον πατέρα των παιδιών. Δηλαδή, εγώ ήμουν αυτή που θέλω οπωσδήποτε να κάνω παιδιά. Έχω δυσκολευτεί πάρα πολύ να μεγαλώσω τα παιδιά, ιδιαιτέρως προτού χωρίσω, γιατί προτού χωρίσω είχα συνεχώς την έγνοια ότι μεγαλώνω παιδιά μαζί με έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν έχουμε τις ίδιες απόψεις για τα παιδιά, δεν έχουμε τις ίδιες απόψεις για τη διαπαιδαγωγή των παιδιών και αυτό μου έφερνε εξαιρετική εσωτερική σύγκρουση, την οποία εξωτερήκευα κιόλας. Και λέω, έχω μεγαλώσει με δυσκολία μεγάλη τα παιδιά. Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν μέχρι να χωρίσω. Και μετά που χωρίσα, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ πρακτικά, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ στο οικονομικό κομμάτι και συναισθηματικά λιγότερο. Δηλαδή ήταν πιο εύκολο για μένα, μιλάμε τώρα, με βάση τα δεδομένα. Αν είχα να συγκρίνω τα δεδομένα εντός γάμου και τα δεδομένα εκτός γάμου, ψυχολογικά ήταν πιο εύκολο να μεγαλώσω τα παιδιά μόνη μου παρά να ήμουν σε εκείνο το γάμο. Σου λέω ότι έχω δυσκολευτεί και στο οικονομικό κομμάτι, όμως έχω την άποψη ότι το οικονομικό κομμάτι είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που έχει όρεξη για δουλειά και έχει όρεξη να δημιουργήσει, μπορεί να τα βγάλει πέρα.
και να μεγαλώσει ένα ή δύο παιδιά. Θα δουλέψει περισσότερες ώρες, θα δουλέψει και δύο και τρεις δουλειές και θα τα καταφέρει. Συμφωνώ μαζί σου πως δεν είναι καλή ιδέα να ξεκινούμε τη δημιουργία, να ξεκινάμε τη δημιουργία μιας οικογένειας χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Δεν είναι καλή ιδέα. Εάν όμως παρελπίδα συμβεί αυτό που δεν θέλουμε, είπες και από μόνος μου μπορεί στο κάτω-κάτω να πεθάνει ο άντρας σου, ή μπορεί να χωρίσετε, ή μπορεί οτιδήποτε, τότε όταν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη δυσκολία, τότε θα ανακαλύψουμε ότι έχουμε δυνάμεις τις οποίες ποτέ δεν πιστεύαμε πως είχαμε. Γιατί? Ποιος είναι ο βασικός λόγος για να κάνουμε παιδιά? Ποιο είναι το υγιές κίνητρο, κατά τη δική μου τη γνώμη φυσικά, για να κάνουμε παιδιά? Η τεράστια επιθυμία να φέρουμε νέα ζωή στον κόσμο, το γονικό ένστικτο το οποίο είναι έντονο μέσα μας, δηλαδή το νιώθουμε σαν κάτι που θέλουμε να το κάνουμε έστικτο, πως όταν πεινάς και πρέπει οπωσδήποτε να φας και μπορεί να το εκλογικεύεις και να λες μα τώρα δεν έχω φαγητό έτοιμο, πού να τρώω τώρα που δεν έχω φαγητό έτοιμο, ή μα πού να τρώω τώρα που θα πρέπει να μπω στο αυτοκίνητο να πάω μέχρι το σούπερ μάρκετ να ψωνίσω ή να πάω στο εστιατόριο, να πάω στο φαστφουντάδικο να πάρω κάτι, αλλά είναι τόσο έντονη η πείνα που μας αναγκάζει να κάνουμε πράγματα ώστε να φάμε. Ή ένα άλλο ένστικτο είναι το ένστικτο της νύστας. Όταν νυστάζεις, όσο και να θες να παραμείνεις ξύπνιος, θα κοιμηθείς. Το ίδιο και με τα άλλα ένστικτα. Όταν λοιπόν υπάρχει έντονο το γονικό ένστικτο σε έναν άνθρωπο, είτε άνδρα είτε γυναίκα, θα βρει τρόπο να κάνει παιδιά και θα βρει τρόπο να τα μεγαλώσει εκείνα τα παιδιά. Στα 27 σου, κάνοντας το μεταπτυχιακό σου, η γνώμη μου είναι ότι δεν είναι καλή ιδέα να κάνεις παιδί τώρα, πρωτού τελειώσεις τις σπουδές σου. Έχεις πάρει την απόφαση να τερματίσεις την εγκυμοσύνη που προέκυψε μέσα στις σχέσεις σου. Αντιλαμβάνομαι ότι στέλνεις και αυτό το mail, γιατί μπορεί να μην νιώθεις και τόσο καλά με αυτό που έκανες, με τον τερματισμό της εγκυμοσύνης. Μπορεί να έχεις κάποιες δεύτερες σκέψεις. Φυσικά το έκανες, τελείωσε τώρα. Δηλαδή, δεν έχει νόημα. Don't cry over spilt milk που λένε οι Ιγγλέζοι. Δεν έχει νόημα να κλαις πάνω από χυμένο γάλα. Δεν έχει νόημα να ασχολείσαι έπρεπε ή δεν έπρεπε να το κάνω, εφόσον ήδη έχει γίνει και είναι μία αναστρέψιμη ενέργεια. Όμως έχει προβληματίσει αυτό το πράγμα. Η γνώμη μου είναι όταν τελειώσει τις σπουδές σου, για μεταπτυχιακό πάσο, οπότε φαντάζομαι σε 1-2 χρόνια θα τελειώσεις, να εστιαστείς στο να κάνεις τη δουλειά που σου αρέσει και να την κάνεις όπως σου αρέσει, να εξελιχθείς ως άνθρωπος. Και αν βρίσκεσαι μέσα σε μια υγιής σχέση και βρίσκεσαι μέσα σε συνθήκες που εκείνη την περίοδο είναι κατάλληλες για παιδί, από μόνη σου θα αφήσει τον εαυτό σου να φέρει στον κόσμο ένα παιδί. Τώρα, για τον σύντροφο σου, αυτό που γράφεις ότι στις αρχές της σχέσης σας έκανε sexting με μια πρώην του από το Facebook, το οποίο εσύ ανακάλυψες και αυτός απολογήθηκε και το σταμάτησε. Αν αυτό είχε συμβεί στις πολύ αρχές της σχέσης σας, είναι πιθανόν να είναι κάτι που να μην είναι και τόσο σημαντικό. Αν όμως ξανασυμβεί και αν είναι κάτι που είναι μοτίβο και το συνηθίζει να το κάνει ο σύντροφός σου, τότε ναι, και εγώ στη θέση σου θα ανησυχούσα. Καλού κακού όμως, εφόσον έχει συμβεί αυτό το περιστατικό, ιδανικό θα ήταν μαζί με τον σύντροφό σου να πάτε σε ένα ψυχολόγο, να συζητήσετε αυτό που έγινε, να το ξεκαθαρίσετε, να το επιλύσετε και να φύγει οποιαδήποτε σκιά και αμφιβολία νιώθεις εσύ για το τέρι σου. Γιατί λες, μου φαίνεται καλό παιδί. Είναι όμως καλό παιδί. Γιατί έκανε sexting από το Facebook με την πρώην του? Εγώ σου λέω το πιο πιθανό είναι βλακεία που έκανε. Το πιο πιθανό να το έκανε χωρίς να συνειδητοποιεί ότι μπορεί να το μάθεις εσύ και να πληγωθείς. Να το έκανε από χαζομάρα. Δεν ξέρω, υποθέτω. Αλλά για να μην έχεις εσύ έγνοια αν τυχόν θα το επαναλάβει και για να τσιμεντώσετε τα θεμέλια της σχέσης σας, για να τα στερεώσετε τα θεμέλια της σχέσης σας, κάνει πάρα πολύ καλό να κάνετε μερικές συνεδρίες με ένα ψυχολόγο. Σου στέλνω την αγάπη μου. Πότε επιτέλους θα γίνεις μάνα? Θα γίνεις μάνα όταν θα είσαι έτοιμη να γίνεις μάνα, και αυτό δεν το ξέρω πότε θα είναι αυτόν, όταν θα είσαι έτοιμη συναισθηματικά και ψυχολογικά. Σου στέλνω την αγάπη μου. Καλή επιτυχία με το μεταπτυχιακό σου και η ψυχοθεραπεία θα σε βοηθήσει και εσένα προσωπικά να την κάνεις.
Γιατί τα τραύματα που έχεις από τον μπαμπά σου και από την ταραχώδη σχέση των γονέων σου και την εγκατάλειψη που έχεις βιώσει με αγέννητη όουσα κιόλας, είναι πράγματα τα οποία χρειάζονται δουλειά με ψυχολόγο, ούτως ώστε να μην τα βρίσκεις μπροστά σου μετά αυτά τα άλυτα τραύματα. Φιλιά. Καλό βράδυ.